Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Η ώρα είναι 10 παρα 10, 9 και 50. Έχω σηκωθεί από τις 8 η ώρα. Έχω πιει λίγο καφέ, δεν έχω πρόβλημα να πιω όλο μου τον καφέ. Αλλά ξεκινάω αυτό το βίντεο τώρα, γιατί όπως είδατε από τον τίτλο, σήμερα θα φτιάξουμε ψωμάκια για μπέργκερ. Και μετά θα κάνουμε μπέργκερ να τα φάμε, γιατί θα έρθει ο Θεοδόσης με την Κατερίνα. Η Μπέμπα δυστυχώς δεν τρώει μπέργκερ, ακόμα τώρα ξεκίνησε το γιαούρτι το παιδί. Έχω βγάλει εδώ πίσω τα υλικά που θα χρειαστώ. Είναι μια συνταγή πάρα πολύ ωραία. Την έχω φτιάξει άλλη μία φορά νομίζω. Μία ή δύο, μία. Αλλά θυμάμαι ότι γίνονται κάτι υπέροχα μαλακά ψωμάκια για μπέργκερ, τα οποία αυτά μετά μπορείτε, αν σας μείνουνε, γιατί βγαίνουν κομμάτια ανάλογα με το μέγεθος που θέλετε να τα φτιάξετε, μπορείτε να τα βάλετε στην κατάψυξη και απλά μετά ένα λεπτό στο φούρνο μικροκυμάτων ξεπαγώνουν και γίνονται φανταστικά. Εμείς θα τα φτιάξουμε σήμερα με μπιφτέκι. Δεν θα σας δείξω τη διαδικασία του μπιφτέκιου. Αν ακούτε ένα χαμό από μέσα, είναι η ώρα που ο Γιώργος χορεύει κριτικά με τον Ερμή. Το ζω και αυτό σε αυτό το σπίτι. Τίποτα, δεν είναι κάτι, χορεύουν ένα μαλλιβιζιώτικο. Δεν θα σας δείξω λοιπόν τη διαδικασία για τα μπιφτέκια. Οκ, μπιφτέκια είναι, όλοι ξέρουμε να κάνουμε. Η διαφορά είναι ότι απλά τα βάζω στο φούρνο χωρίς πολλά λάδια και ιστορίες. Ίσα απλά τα πασπαλίζω από πάνω. Αλλά θα σας δείξω τη διαδικασία με το πώς να φτιάξετε ψωμάκι του μπέργκερ και να σας πω ότι την προηγούμενη φορά που τα είχα φτιάξει, είχα σταματήσει τα βίντεο, αλλά τη μία μέρα το είχαμε φάει με μπιφτέκι, την άλλη το είχαμε φάει, γιατί αυτά σας είπα, μένουν κατάψυξη. Την άλλη το είχαμε φάει με κοτομπουκές και νομίζω μετά το είχαμε φάει και σαν σάντουιτς τύπου ζαμπόν, τυρί και τέτοια. Οπότε πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Να σας πω τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε 1,5 φλιτζάνι χλιαρό γάλα, δηλαδή λίγο στο φούρνο μικροκυμάτων, ένα αυγό, 4 κουταλιές της σούπας βούτυρο που ισοδυναμεί με 60 γραμμάρια, 2 κουταλιές της σούπας, συγγνώμη, ζάχαρη, ένα φακελάκι ξηρή μαγιά, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μόνο αυτό. Οπότε τώρα θα πρέπει σε ένα μπολ να βάλουμε το χλιαρό γάλα με τη ζάχαρη, τη μαγιά, το αυγό και το βούτυρο λιωμένο. Και αυτό το αφήνουμε στην άκρη μέχρι να φρύσει η μαλλιά, να κάνει τα μικροοργανισμίδια που λέει και ο Μαλιάτσης. Οπότε βάζω βούτυρο να λιώσει, βάζω τα υπόλοιπα μέσα στο μπολ και σας δείχνω τι γίνεται. Τέλεια. Αλφάδι είναι το χέρι μου, έκοψα ακριβώς 62 γραμμάρια βούτυρο. Είναι περίπου τόσο, για να ξέρετε, τα 60 γραμμάρια βούτυρο, 4 κουταλιές δηλαδή της σούπας. Θα το βάλω για πάρα πολύ λίγο στο φούρνο μικροκυμάτων. Εδώ 30 δευτερόλεπτα. Και όσο γίνεται αυτό, να ετοιμάσουμε το γαλατάκι, το οποίο είναι 1,5 φλιτζάνι χλιαρό γάλα. Φλιτζάνι χρησιμοποιώ εγώ αυτό εδώ τα τζάμπο που είναι τελείως σκέτο. Λοιπόν, το βουτυράκι μου έχει λιώσει, αλλά όχι όλο, οπότε το αφήνω, γιατί δεν θέλω και να κάψει πολύ, γιατί αυτό θα το βάλουμε στη μαγιά και άμα κάψει τη μαγιά, πάει, μετά δεν έχουμε τίποτα. Λοιπόν, ανοίγω και το καινούριο γάλα. Τέλεια και τα 30 δευτερόλεπτα. Οπότε παίρνω μετά αυτό εδώ το μπολ. Συνήθως αυτό εδώ με εξυπηρετεί για αυτή τη συνταγή. Ρίχνω μέσα το ένα φλιτζάνι. Βάζω άλλο μισό. Μέσα εδώ τι πρέπει άλλο να βάλω? Τη ζάχαρη, η οποία ζάχαρη είναι 2 κουταλιές της σούπας. Εδώ την έχω τη ζάχαρη. Πρέπει επίσης να ρίξουμε και τη μαγιά.
Ρίχνουμε και τη μαγιά μέσα. Κάτσε γιατί αυτό έχει τελειώσει. Έλα καλέ. Ωραία. Ρίχνω το υπόλοιπο μισό φλιτζάνι. Γάλα. Τέλεια. Έφυγες εσύ. Χλιαρό γάλα με τη ζάχαρη, τη μαγιά το βάλαμε, το αυγό, θέλει ένα αυγουλάκι. Το έχω σε θερμοκρασία δωματίου να μην είναι παγωμένο και μου τα χαλάσει εδώ πέρα όλα. Οπότε ρίχνουμε και το αυγό μέσα. Και τι άλλο θέλει, πετσετάκι. Και και το βούτυρο το λιωμένο, έτοιμο και το βουτυράκι μας. Τέλεια! Και αυτό εδώ τώρα εγώ θα του κάνω μια ανακατεψιά να σπάσει το αυγό. Τέλεια! Και αυτό το αφήνουμε στην άκρη μέχρι να σας δείξω και πώς είναι. Έχει γίνει αυτό. Αυτό το αφήνουμε τώρα λέει στην άκρη μέχρι να αφρίσει. Αυτό θα το σκεπάσω εγώ με μια πετσετούλα. Δεν θέλουμε τύπου να φουσκώσει, απλά να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Και να βγάλει φουσκούλους, φουσκάλες. Οπότε τα αφήνω εδώ και θα συνεχίσουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα, τα οποία είναι να φτιάξουμε το αλεύρι με το αλάτι, τα ανακατεύεις λέει αυτά τα δύο μαζί και προσθέτεις το μείγμα της μαγιάς μέσα στο αλεύρι, όταν όμως η μαγιά θα έχει αφρίσει. Οπότε τα λέμε μετά. Έχω βάλει εδώ 500 γραμμάρια αλεύρι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Παίρνω και τη ζυγαριά πίσω γιατί δεν θα τη χρειαστώ άλλο. Και θέλει και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Τώρα αυτό δεν το μετράω, νοικοκυράδες είμαστε, βάζουμε με το χέρι. Ένα κουταλάκι του γλυκού. Δεν χάνε τόσο. Βάλω και λίγο ακόμα. Ωραία. Και προσθέτουμε, λέει, ανακατεύουμε, ανακατεύουμε το μείγμα της... ανακατεύουμε το αλάτι και το αλεύρι, το ανακατέψαμε. Ο Ερμής θέλει μάλλον πάρα πολύ να φάει μπέργκερ. Και μέσα τώρα εδώ σε αυτό θα προσθέσουμε το μείγμα από τη μαγιά που έχει αφρίσει και θα σας το δείξω τώρα για να βλέπετε τι κάνουμε. Και μέσα σε αυτό το μείγμα εδώ θα προσθέσουμε αυτό το μείγμα εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό επίσης να ξέρετε ότι γίνεται και χωρίς το μίξερ. Το ανακατεύω λίγο να πάρει το πολύ αλεύρι. Και μετά αφού έχουμε πλύνει τα χέρια μας, θα το ζυμώσουμε. Δηλαδή βλέπετε αυτό εδώ. Α, πρέπει να βγάλω λίγο λαδάκι. Όχι λαδάκι, αλεύρι θέλει. Γιατί λέει ότι το ζυμάρι μας στην αρχή θα είναι... θα κολλάει λίγο. Οπότε να έχω έτοιμο και το αλευράκι μου εδώ. Τέλεια. Σηκώνουμε μανίκια. Και είμαστε έτοιμοι να ζυμώσουμε τα δικά μας ψωμάκια του μπέργκερ. Πάμε τώρα με αυτό το χέρι που λέρωσα και ζυμώνουμε. Ζυμώνουμε λέει για 5 με 7 λεπτά. Το ζυμάρι θα κολλάει αρκετά, αλλά δεν προσθέτουμε άλλο αλεύρι. Αυτό κολλάει βέβαια πάρα πολύ, έτσι το βλέπετε. Μου θυμίζει λίγο συνταγή πυροσκή. Παιδιά, αυτό κολλάει πάρα πολύ, πώς θα το ζυμώσω? Γιώργο, έλα σε παρακαλώ. Πάλι τα ίδια. Βγάλε μου αυτό το μπολ. Όχι, αυτό έχει κάτω κάτω. Βάλ το μου εδώ και πάρε το λαδάκι. Πού είναι? Εκεί δίπλα στο γκρι. Ναι. Άνοιξε το καπάκι, με βοηθάει και ο σύζυγος. Πολύ και άνοιξε το λίγο έτσι αυτό. Όπα, όχι πολύ. Αυτό, βάλε. Μπράβο αγάπη μου. Δεν έχει άλλο.
Πάρε λίγο ρε πέρα, δεν πρέπει τσιγκούνο. Πάρε λίγο λάδι. Ωραία, παθιάσε λίγο το άλλο από κάτω. Τέλειωσε, μια χαρά, φτάνει. Έλα ρε Γιώργο μου! Φτάνει, φτάνει, μην έχει πολύ λάδι. Γιώργο μου, είναι για να μην κολλήσει το ζυμάρι. Το απ' την άλλη. Πες μου, θα βάλω τώρα τη λάδι. Ναι. Αυτό εδώ είναι. Ναι, πολύ λίγο. Άκου τι θα κάνεις όμως. Όχι, το κάνω, το κάνεις εσύ. Ωραία, βάλω λίγο. Μη σου πέσει πολύ. Έχω παλιό χέρι. Βρίξε με τσιγκούνο λίγο. Οκ. Okay. Και κάτω λίγο έτσι τον πόρμ γύρω γύρω. Εντάξει, καλό είναι. Καλό είπα είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μουά. Ωραία. Λοιπόν, και αφού μας βοηθήσει ο άντρας μας για να κάνουμε αυτό, αλευρώνουμε τα χεράκια μας. Ωραία, αλευρώνουμε τα χέρια μας για να μπορέσουμε να πιάσουμε το ζυμάρι και να το μεταφέρουμε μέσα στο γυάλινο αυτό μπολ. Γιώργο! Τι έχω κάνει! Εντάξει, λίγο το κινητό μου έχει αλεύρι. Τι να γίνει τώρα! Λοιπόν, η ζύμη κολλάει πολύ, δεν προσθέτουμε παραπάνω αλεύρι πέραν από αυτό που χρησιμοποιούμε για να το μεταφέρουμε, το οποίο κολλάει πάρα πολύ και θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα το καταφέρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά σας δείχνω ακριβώς τι θα τραβήξετε. Αυτό κολλάει πάρα πολύ όμως, έτσι. Δηλαδή λίγο καπούπα. Ωραία, μπες μέσα τώρα εσύ εδώ. Θα πάρω και το υπόλοιπο. Λοιπόν, και έχουμε αυτό εδώ το μείγμα, το οποίο αυτό θα το σκεπάσουμε και θα το βάλουμε σε ζεστό μέρος για μία ώρα. Δηλαδή θέλουμε λίγο να φουσκώσει και θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, το έχω αφήσει σχεδόν μία ώρα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα, έχω βάλει εδώ ένα κομμάτι για να τα πλάσω και εδώ έχω τη λαδόκολα, στην οποία λαδόκολα μετά πρέπει να τα ξαναφύσεις λίγο, μισό λεπτό, βάζω λαδάκι στα χέρια μου, στην οποία λαδόκολα πρέπει μετά να τα... Εδώ λέει τώρα, όπα, στη λαδόκολα τα αφήνεις και τα ξαναπλάθεις, βασικά, λοιπόν, πάμε πάλι, τώρα εδώ τα πλάθουμε πάλι. Μόλις τα πλάσουμε και τα ολοκληρώσουμε σαν σχήμα και όλα αυτά, βλέπετε τώρα πως ζυμώνεται και λίγο πιο εύκολα. Θα τα αφήσουμε πάλι για 40 λεπτάκια με 60 να ξαναφουσκώσουνε. Αυτό εδώ λέει τώρα κανονικά ότι πρέπει να το κόψουμε σε 10 κομμάτια. Εγώ δεν θα το κόψω, θα αρχίσω να παίρνω έτσι. Βάζω εδώ τη λαδόκολα να με βοηθήσει, που δεν νομίζω ότι βοηθάει και ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια. Είναι πολύ εύπλαστη ζύμη, παιδιά. Αυτό είναι το μόνο μείον. Να το. Με λίγο λαδάκι. Λοιπόν, το βρήκα τι πρέπει να κάνουμε. Απλά πρέπει να βάζουμε περισσότερο λάδι στα χέρια μας για να μας βοηθάει να το πλάσουμε. Γιατί με λίγο λάδι δεν γίνεται δουλειά. Γιατί το πρώτο μου βγήκε, μην πω πώς. Βλέπετε, βάζοντας λάδι, πλάσετε πολύ, πολύ, πολύ πιο εύκολα. Θα ξαναπλάσω και το πρώτο μου φαίνεται. Λοιπόν, μας βγήκαν 6 ψωμάκια, 9 ψωμάκια, είναι αυτά εδώ. Η συνταγή έλεγε 10, οκ, okay, ίσως κάναμε άλλο ένα, αν ενώναμε κάποια κομμάτια από αυτά τα δύο. Και τώρα λέει ότι πρέπει να τα αφήσουμε άλλα 40 με 60 λεπτά ξανά να φουσκώσουνε. Αλλά επειδή όπως καταλαβαίνετε με τέτοιο πολικό ψύχος αυτό δεν πρόκειται να γίνει, εγώ θα τα βάλω στο φούρνο, όχι για ψήσιμο, θα τα βάλω στο φούρνο στους 50 βαθμούς, το ίσα ίσα δηλαδή, και μπορεί να είναι έτοιμα και νωρίτερα. Οπότε τα αφήνουμε στο φούρνο στους 50 βαθμούς. Εγώ αυτό κάνω όταν θέλω να φουσκώσει η ζύμη στους 50 και πάνω το βάλω στους 250. Να φουσκώσει η ζύμη πιο γρήγορα και να μην έχουμε όλα αυτά στις απώλειες με το κρύο και τα σχετικά, και το βλέπουμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, αφού φουσκώσανε και τα τυλίξαμε και τα κάναμε όλα αυτά, σπάμε ένα αυγό μαζί με 2 κουταλιές νερό, το έχω εδώ ότι περίσσεψε,
και τα λύφουμε από πάνω και τα βάζουμε στους 190 βαθμούς για 20 λεπτά στις αντιστάσεις, στο πάνω κάτω. Και τώρα έχουν περάσει τα 20 λεπτά και έχει γίνει αυτό. Και εφόσον τώρα είναι ζεστός ο φούρνος μου, βασικά τι κάνουμε τώρα, τα σκεπάζουμε με μία πετσέτα και τα αφήνουμε να κρυώσουν και εφόσον είναι ζεστός ο φούρνος μου, έχω φτιάξει εδώ κοιμά και θα πλάσω τα πιστέκια και τα βάλω από πάνω. Αυτό. Γεια σας. Γεια σας. Ήρθε η ώρα της συναρμολόγησης. Βάλτε το εδώ. Τα βλέπουμε. Κόντεινε λίγο και εσύ ρε πλάκι μου, βλέπεις ότι είναι ίσα. Δεν βλέπουμε για το. Α, όχι, εντάξει. Έχεις δείξει το ψωμί. Ναι. Πόσο μεγάλο είναι, παιδιά, αυτό δεν είναι μπέργκερ. Ο Θεοδόσης είναι καρτέλ. Και το κόβουμε. Ο Θεοδόσης πόσα θέλει. Δύο. Να του βάλω δύο μεγάλα, ε. Ναι, μη πάθει τίποτα. Θα σκάσει, παιδιά. Φωτεινή. Έλα. Πω πω, είναι τέλειο. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω και λίγο ψωμί εκτός μπέργκερ. Ένα ψωμάκι. Α, λέω ψωμί κανονικό. Πού να το βρω. Α, αυτό το ανοίγεις. Εγώ νόμιζα ότι είναι το ένα πάνω το άλλο κάτω. Καλησπέρα, σπρομίση. Τι βάζουμε μέσα στα κοίτα εδώ. Τι βάζουμε μέσα. Τι θέλεις. Μωρό μου, τι εννοείς, Λόλα. Πιο χαμηλά, Λόλα. Δεν θέλω πρασινάδες. Γιατί. Ωραία, τι θες, τον μπιφτέκι, μαγιονέζα, μουστάρδα, κέτσαπ. Ντομάτα, τυρί, ζαμπόν. Καθόλου τρεις ζαμπόρ. Τυρί μόνο. Τι θέλει, δεν κατάλαβα. Τι θέλει, λοιπόν, μπιφτέκι, τυρί. Πάμε, Θεοδόση, έλα. Ντομάτα. Ντομάτα. Ωραία. Και από σαλτσουίδι. Κέτσαπ. Θα το δολοφονήσω. Ναι. Έχει με μουστάρδα, μαγιονέζα. Κέτσαπ. Ναι. Και μαγιονέζα πάλι. Ωραία, έφυγες. Και άμα εγώ τα θυμηθώ, χέστε με. Μα ούτε μου θυμάμαι τι είπα, έτσι. Ναι, ναι. Δεν έχω πάνω τι είπε. Ούτε εγώ. Και το μπιστέκι είναι στο φούρνο. Θα καεί. Δύο θέλει και ο Γιώργος. Ναι. Κάνα ένα μου, πάρα σιγά μου μείνει στο ένα. Βάλω μου και εμένα στο ένα. Τα μπιφτέκια βγάλε αυτή τη στιγμή. Μούλες δεν γίνεται. Να ξανά είμαστε μαζί. Έτσι, έλα, έλα, πεινά, το πεινά. Το σωστό το μπάρμπικιου. Έλα, έλα, κάτσε να το πάρω τώρα. Ξαναβάλτε. Λοιπόν, ντομάτα. Ντομάτα. Γιατί χορεύουμε μαγειρεύοντας. Πες μας τα νέα σου. Τα νέα μου. Έχω περάσει και καλύτερα με τη μικρή γιατί βγάζουμε δοντάκια. Ναι, αλλά ξεκινήσαμε γιαούρτι. Ξεκινήσαμε γιαούρτι, πιάνουμε μόνες μας στο μπιμπερό και φαίνομαι κιόλας. Ναι, το έκανε σήμερα. Ναι, το κορίτσι μου. Όπως έχετε καταλάβει, όταν πλέον με ρωτάνε, πες μου τα νέα σας, λέω μόνο για το μωρό. Δεν θέλει κάτι άλλο αυτός. Όχι. Εντάξει. Του τα πάω, να φύγουν τα πρώτα. Αχ, δείχτω! Είναι απλό! Και τα δικά μας είναι μικρότερα πιάτα, γιατί φροντίζουμε πάντα να ταΐσουμε καλά τους άντρες μας. Εγώ θα πάρω αυτό. Μα είδες πόσο μαλακό είναι. Παιδιά, το μυστικό αυτής της συνταγής είναι αυτό. Ότι είναι πάρα πολύ μαλακό. Παραλίγο. Δείξ' το εσύ, εγώ πεινάω. Κι εγώ πεινάω. Λες να μην μας κάνει τίποτα το ένα. Εγώ κάνω δίαιτα όμως και αυτό το ένα είναι... Μαλίγο. Και αυτό το ένα πολύ είναι. Όπα, η μαγιονέζα ήταν, παιδιά. Ψέμα πολύ. Βάλε μου. Α, πήγα να σου πω είναι light, αλλά δεν ήρθε. Είναι light. Θες Λόλα. Όχι. Πιο χαμηλά, Λόλα. Εγώ θα βάλω Λόλα.
Βάλε και πέτρο. Το ζαμπόνι. Το ζαμπόνι. Α, δεν έχει άλλο ζαμπόνι. Έχει. Α, έχει άλλη μια φέτα. Όχι, έχει κι άλλες ακούνες. Εσύ ζαμπόνι. Ναι, βάλω. Βάλω και εμένα λίγη, Λόλα. Λίγη. Μπράβο. Ζήλεψε. Ζαμπόνι. Ντομάτα θες. Ναι. Τυρί μου βαλές. Θα σου βάλω τώρα. Ντομάτα θες. Ναι, είπα. Μια φέτα. Για να το βάλω σε μένα πάλι το τυρί. Του πολυμπάς γίνεται εδώ πέρα. Εντάξει, μην κόψεις άλλη. Μα θα κόψω, θέλω κι εγώ. Εντάξει, δεν θέλω άλλη. Φτάνει. Αχ, μπιφτέκια δεν βάλαμε. Το σημαντικότερο. Εμείς τρώμε μπέργκερ χωρίς μπιστάκι. Είμαστε vegetarian. Και η Φωτίνη θα φάει τελευταία. Είμαστε... Α, ο Γιώργος θέλει και μαχαιροπύρνιο. Τι θα είναι? Μαχαιροπύρνιο. Με το μπέργκερ. Όμως εδώ θέλει και το σουβλάκι μαχαιροπύρνιο. Εσείς βάζετε τα... Τι λέω, εσείς τρώτε κάτι. Βασικά ο Γιώργος δεν τα τρώει με έτσι με τα χέρια. Είναι σαβουαρδέ βρισμένος. Εγώ βάζω πολύ κέτσα. Λοιπόν, δείτε εδώ τώρα. Δεν είναι τέλειο. Οπότε πάμε να φάμε και τα λέμε μετά. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο και ελπίζω να σας άρεσε. Μην το φοβηθείτε αυτό που είδατε ότι κολλάει ζύμη πάνω στα χέρια. Γίνεται κομπλέ, είναι πάρα πολύ αφράτα. Η Κατερίνα μου είπε θα τα κάνει και εκείνη. Τώρα φύγανε όλοι. Μ' αφήσανε μόνη μου με ένα νεροχύτη τίγκα. Οπότε πάω να τελειώσω τον νεροχύτη μου, γιατί θα έρθει και μια φίλη μου να κάτσουμε για καφέ. Και πατήστε like σε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου αν δεν έχετε κάνει. Και πατήστε και καμπανάκι, κοδωνά που το λέω εγώ, για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Και περιμένω τα σχόλιά σας και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φίλε και πολλά, γεια σας!